Ιωσία Εφροσύνη, θυγατέρα του Παφνουτίου του Αιγυπτίου, εορτάζει 25 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ιωσία Εφροσύνη έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού, περί το 410 μετά Χριστόν, ήταν μοναχοκόρη και πάρα πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί με τη σύζυγό του διακρινόταν για τη θερμή πίστη του στον Θεό. 12 χρονών η Εφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Εφροσύνη έφτασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης. Όμως τη ψυχή της Εφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον. Γι' αυτό κάποια ημέρα, αφού διαμήρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι και μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί πήρε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία που πρόθυμα προσέφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι, με τη ζωή της η Εφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής που λέει: «Αρνησάμενοι τας κοσμικάς επιθυμίας, ο φρόνος και δικαίως και ευσεύως ζήσομεν, εν τον είναι αιώνι». Δηλαδή, αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας, με δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας και με ευσέβεια προς τον Θεό, το απόλυτο οικειόν της. Εν σύ μήτερ, ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα, λαβούσα γάτος σταυρών, οικολούθησα στο Χριστό και πράτουσα εδίδασκες, υπεροράν με σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάρεται, οσία Εφροσύνη, το πνεύμα σου. Αμήν».